ότι η λύση που έδωσαν πριν από κάποιους μήνες είναι προσωρινή και όχι μόνιμη, καλώντας την πολιτεία άμεσα να βρει να δημιουργήσει χώρο για τους μετανάστες, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, διευκρινίζοντας ότι παρά τις δεσμεύσεις πριν από λίγους μήνες του ίδιου του Υπουργού τότε Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν έχει γίνει τίποτα και οι μετανάστες εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ. Όταν τους δώσαμε αυτό το χώρο, το τονίσαμε και στην περιφέρεια και στο Δήμο και στο Λιμεναρχείο, ότι αυτός ο χώρος είναι προσωρινά για να σας εξυπηρετήσουμε και πάλι. Πάει να γίνει μόνιμο αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα, με φόντο τις δεσμεύσεις που δεν έχουν μήνες μετά τηρηθεί, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Στέλιος Βοριάς, επισημένοντας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν οι συνέπειές του να πέφτουν στην αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλιο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Οι ροές συνεχίζουν να έρχονται. Το είχαμε επισημάνει στον Υπουργό, παρότι δεν το δεχότανε. Δυστυχώς, παρά τις συμφωνίες όποιες αυτές είχαν γίνει με Αίγυπτο, με Λιβύη, φαίνεται ότι είναι στον αέρα, γιατί οι ροές συνεχίζονται. Η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια όπως ήταν και πριν από καιρό. Στην ουσία τίποτα δεν έχει βελτιωθεί, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εκτός από τα δύο κιτ που είχε ανακοινώσει ο τότε Υπουργός Δημήτρης Κερίδης, Δήμοι και Περιφέρεια δεν έχουν λάβει ούτε οικονομική στήριξη. Για μας οι δεσμεύσεις ενός Υπουργού παραμένουν. Έχει ευθύνη η πολιτεία να διατηρήσει τις υποσχέσεις που δίνονται σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Χρήματα πήραν Δήμοι και Περιφέρεια? Τίποτα. Από ό,τι γνωρίζω δεν έχει πάρουν ακόμα τίποτα παρά τα έξοδα που κάνουν μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Δεν έχουν βοηθεί ούτε στα Χανιά, ούτε στο Ηράκλειο, ούτε πουθενά αλλού. Και στα Χανιά επικρατεί η ίδια κατάσταση, αφού μέχρι και σήμερα, αντί οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης, οι μετανάστες που φτάνουν φιλοξενούνται στο χώρο της πρώην περιφερειακής αγοράς στην Αγιά. Για μας οι δεσμεύσεις ενός Υπουργού παραμένουν. Έχει ευθύνη η πολιτεία να διατηρήσει τις υποσχέσεις που δίνονται σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Την ώρα πάντως που από υπουργό σε υπουργό πιθανότατα αλλάζει ο σχεδιασμός ή η χρόνη, η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές εξακολουθεί προς την Κρήτη να είναι σταθερή, όπως και η ανησυχία ακόμη και για τη δημόσια υγεία υπό το βάρος των συνθήκων που έχουν αναγκαστεί να περάσουν οι μετανάστες στιβαγμένοι σε αποθήκες και σε καΐκια. Οι άνθρωποι έτσι που έρχονται και στιβάζονται σε καΐκια μικρού χώρου ή τις κακουχίες που έχουν περάσει μπορούν να μεταφέρουν ένα σωρό ασθένειες.